Είμαστε μαζί με τον Γιώργο Κοτσιλιάνο στο Sport Camp στο Λουτράκι, όπου διεξάγεται από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Beach Volley K18. Ο Γιώργος Κοτσιλιάνος, 4 φορές πρωταθλητής Ελλάδος στο Beach Volley στην Ελλάδα, και θα ελπίζω να το επιβεβαιώσεις και εσύ, έχεις φτάσει μέχρι το νούμερο 38 της παγκόσμιας κατάταξης στο Beach Volley. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το 2017 είχαμε κάνει μια κουβέντα και μου είχες πει ότι ήταν η καλύτερη κατάταξη αντρικής ομάδας στο παγκόσμιο ranking. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά νούμερο 38. Ωραία. Πλέον από ένα νέο πόστο, αυτό του προπονητή, στην Αυστρία. Έφυγες από την Ελλάδα το 2018 νομίζω, μετά από μια χρονιά που προπονούσες την Μπένη Καραγκούνη και την Αλίκη Σπιλιοτοπούλου. Πες μας καταρχάς πώς τις εντυπώσεις από εδώ πέρα, από το Λουτράκι, από το Sport Camp και από την οργάνωση, το επίπεδο των αγώνων, όλα. Από το επίπεδο των αγώνων δεν έχω πάρα πολύ καλή άποψη, γιατί έχω παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια από το αντρικό και κυρίως αυτά που παίξαμε. Νομίζω ότι είναι αρκετά υψηλό για αυτήν την ηλικιακά, και είναι ακόμα πολύ πρώιμο το στάδιο για τους αθλητές. Είναι εισαγωγικό, ας πούμε, στο κάτω του 18. Είναι πάρα πολλά παιδιά, 15-16 ετών, ταλαντούχα, όπως έχω δει. Είναι αρκετά υψηλό αυτό τα παιχνίδια που έχω δει. Ναι. Και για το επίπεδο της διοργάνωσης, νομίζω ότι είναι μέχρι στιγμής κυλάει πάρα πολύ καλά. Και η ατμόσφαιρα είναι ωραία και στο κεντρικό γήπεδο που έπαιξα 2 παιχνίδια τα 3. Είναι όμορφο. Είμαι χαρούμενος έτσι κι αλλιώς που βρίσκαμε στην Ελλάδα. Τώρα είσαι 4 χρόνια που είσαι στο εξωτερικό στην Αυστρία. Πόσο προλαβαίνεις να έρθεις στην Ελλάδα, γιατί φαντάζομαι κάθεσαι σχεδόν όλο το χρόνο εκεί πέρα. Ναι, είμαι 4 χρόνια στην Αυστρία. Είμαι σχετικά φρέσκος στην καινούργια μου θέση, γιατί ήμουν στο ξεκίνημα στο Κλάγκεφουρτ τις 3 πρώτες χρονιές, η οποία δεν ήταν ομοσπονδιακή θέση, αλλά ήταν στην τοπική ομοσπονδία και ασχολήθηκα με κάποιο... Αντίστοιχη ένωση, ας πούμε, σαν ένωση. Ακριβώς, σαν ένωση. Και παράλληλα έκανα και κάποια κομμάτια σε μια ομάδα σάλας, σαν προπονητή σάλας. Γενικά έκανα αρκετά πράγματα, ασχολήθηκα στην περιφέρεια εκεί. Και από το Δεκέμβρη και μετά μετακόμισα στη Βιέννη, στο οποίο εντάχθηκα στο δυναμικό, ας πούμε, της Ομοσπονδίας για τις εθνικές ομάδες. Εγώ δουλεύω μόνο στους άντρες, για να το... Αναπτυξιακών ηλικιών. Όχι. Αυτό το αναπτυξιακό και ένα κομμάτι που έκανα στις γυναίκες την τελευταία περίοδο ήταν επιπλέον, γιατί υπήρχαν ανάγκες το καλοκαίρι με τη δραστηριότητα στα αναπτυξιακά. Δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιο προσωπικό που να μπορεί να καλύψει τα πάντα. Έχουμε μια ομάδα η οποία κέρδισε το κάτω των 20, το πανευρωπαϊκό, και ο ένας παίκτης από αυτούς που είναι 18 χρονών στα 19 αυτή τη στιγμή ήταν και ασημένιος πρωταθλητής Ευρώπης στο κάτω των 22, δηλαδή αυτή η ομάδα είναι πάρα πολύ υπολογισμένη στο μέλλον. Και σε το επόμενο διάστημα έχει να αγωνιστεί στο παγκόσμιο των κάτω 19, που είναι και ο κύριος ο πιο μεγάλος στόχος της χρονιάς. Θα πας και εσύ μαζί του? Εγώ δεν θα συμμετέχω, όχι. Είναι άλλος προπονητής και γι' αυτό το κομμάτι αποφασίσαμε να έρθω να το συνδυάσω με την Ελλάδα που... Είναι η πατρίδα σου. Ναι. Και οπότε εστίασε ο υπεύθυνος στην άλλη ομάδα και εγώ πήρα τα παιδιά που αγωνιζόμαστε εδώ πέρα για να βοηθήσω. Κάναμε μια κοινή προετοιμασία, η οποία ήταν σύντομη σχετικά, γιατί παίζουν και στη σάλα, και έτσι ασχολήθηκα. Εμένα το κομμάτι το δικό μου, για να το ξεκαθαρίσω, είναι καθαρά στους άντρες, στο αντρικό επίπεδο. Και... Ως πρώτος προπονητής. Είναι άλλος ο πρώτος προπονητής, συνεργαζόμαστε μαζί. Είναι 4 ομάδες και το μοιράζουμε τη δουλειά, γιατί είναι πάρα πολύ για 2 προπονητές όλο, και σχετικά προχωράει πάρα πολύ καλά το πρώτο διάστημα, η πρώτη σεζόν. Υπήρχαν οι δυσκολίες στην προσαρμογή σου στην Αυστρία, σε βοηθήσαν οι άνθρωποι, πώς είναι οι συνθήκες δουλειάς και διαβίωσης εκεί πέρα? Το πρώτο διάστημα λοιπόν που ήμουν στο Κλάγκεφουρτ ήταν πάρα πολύ φιλόξενοι να με βοηθήσουν. Το Κλάγκεφουρτ πρέπει να έχεις παίξει και διεθνή τουρνουά. Γινόταν παλιότερα το τουρνουά. Είχα την τιμή και τη χαρά και την τύχη να αγωνιστώ, γιατί ήταν το καλύτερο τουρνουά τότε στο παγκόσμιο σιρκουί. Και αντίστοιχη πορεία μεταφέρθηκε λόγω οικονομικών προβλημάτων στο Κλάγκεφουρτ στη Βιέννη, και είναι επίσης επιτυχημένο.
Και εντάξει, αυτό. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλά το, η προσαρμογή μου. Klagenfurt ναι. Vienna, που είναι πιο ωραία. Από όλα τα κομμάτια νομίζω ότι είναι η καλύτερα στη, στη Βιέννη. Και η πρωτεύουσα. Okay, η ζωή και οι, και οι δυνατότητες είναι πολύ καλύτερες. Αλλά επειδή έχω στόχους και με το κομμάτι το προπονητικό, είναι πολύ πιο στοχευμένο αυτό που κάνω. Είναι πολύ. Είναι αυτό που θες, είναι αυτό που, που επιζητούσες. Αυτή τη στιγμή είναι, ήταν κάτι το οποίο ήθελα να κάνω σαν βήμα στη, στην καριέρα μου και νιώθω πάρα πολύ ικανοποιημένος για την απόφασή μου, χαρούμενος για την επιλογή που με επέλεξαν κιόλας και όλα νομίζω βέβαια. Πώς έγινε η επαφή με την Αυστριακή Ομοσπονδία και πήγες εκεί πέρα το 2018? Η επαφή έγινε επειδή με γνώριζαν. Ως αθλητή. Όσα... Α, στην Αυστρία λες. Ναι, στην okay, Αυστρία okay, εννοώ. Πώς έγινε το, το κονέ, ας το πω έτσι, ναι. Και πήγε στο 18. Μέσω του Χούμπερ του Ξάντη, ενός παίχτη που γνωριζόμασταν, έχει παίξει και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο παρελθόν, έχει, έπαιζε συμπαίχτης με τον, τον Μπλαόλ, τον Φέλιξ, που είναι πλέον δικό μας παιδί Έλληνας, ζει στην Καλαμάτα και γνωρίστηκε κάποια ελληνικά. Ερχόταν συχνά δηλαδή και είχαμε πάρα πολύ επαφή και αναζητούσαν προπονητή και μετά την, τη δουλειά μου στην Ομοσπονδία κοίταξα να δω πού μπορώ να συνεχίσω και υπήρχε αυτή η προοπτική και αποφάσισα να το κάνω. Ναι, κάπως έτσι έγινε. Από τις επαφές που είχα στην ουσία τα προηγούμενα χρόνια στο, στο tour. Όπως είπαμε λείπεις 4 χρόνια, κρατάς επαφές, παρακολουθείς το ελληνικό beach volley, αν έχει ζει τα τελευταία χρόνια, τώρα 2 χρόνια με τον κορονοϊό δεν είχαμε δραστηριότητες. Δεν ξέρω αν είχες χρόνο να παρακολουθήσεις φέτος το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που το 10 πρέπει να έχεις παίξει και στο Σύνταγμα το 2010. Το 2010 είχα παίξει τελικό μαζί με τον Μάνο τον Ξενάκη. Απέναντι στον, στους Βραζιλιάνους. Στους Βραζιλιάνους, ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Το είδα ότι έγινε το να δεν παρακολούθησα καθόλου. Δεν προλάβαινε λόγω, λόγω χρόνου. Όχι, λόγω γενικά χρόνου. Το tour δεν ξέρω αν παρακολούθησες. Παρακολούθησα λίγο τις εξελίξεις, ας πούμε κάποια νέα. Και είδα μόνο τους τελικούς του Ηράκλειο. Στον Άγιο Νικόλαο. Πάμε και λίγο πάλι, επιστρέφουμε εδώ στο Λουτράκι που βρισκόμαστε. Αντιμετώπισες, είσαι στον ίδιο όμιλο με την ομάδα από τα Δωδεκάνησα πριν από λίγο. Θα ήθελα να μου πεις λίγο τις εντυπώσεις σου και από τα δικά μας τα νέα τα παιδιά, για τις προοπτικές που έχουν, για τις δυνατότητες που είδες. Πάλι έχω μικρή εικόνα. Από τα παιδιά αυτά που αντιμετωπίσαμε, το... είδα δύο βίντεο επειδή παίζαμε παράλληλα, είχα τραβήξει και είδα στα οποία αγωνίστηκαν πολύ καλύτερα σε σχέση με το δικό μας παιχνίδι. Αν και τους βάλαμε πιστεύω αρκετή πίεση και δεν δυσκολεύτηκαν λίγο να ανταπεξέλθουν. Στα προηγούμενα παιχνίδια με τη Γερμανία και, τη Φιλανδία. Και με τη Φιλανδία νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ αξιόμαχοι. Πιστεύω ότι ήταν καλά παιχνίδια αυτούς και μπορούν να συνεχίσουν ακόμη περισσότερο στο, στο τουρνουά. Θα εξαρτηθεί φυσικά και από την κλήρωση που θα έχουν, αλλά νομίζω ότι είχαν δείξει καλό πρόσωπο. Τώρα στο τελευταίο παιχνίδι με εμάς, νομίζω ότι τα παιδιά, επειδή τους εξήγησα τι θα έπρεπε να κάνουν, το αντιμετωπίσανε πάρα πολύ καλά. Ήμουνα σχεδόν... περήφανος. Όχι περήφανος, αλλά με εξέπληξαν το πόσο καλά αντιλήφθηκαν, για τα παιδιά μου λέω, πόσο καλά αντιλήφθηκαν αυτό που τους είπα ότι θα πρέπει να κάνουν. Και νομίζω ότι εκεί πέρα κρίθηκε όλο από την αρχή, βάλαν πάρα πολύ πίεση. Ελπίζω τα παιδιά να το ξεπεράσουν και να συνεχίσουν πιο δυνατοί. Κλείνοντας, θα ήθελα να, να δώσεις μια συμβουλή στην κάμερα για τα νέα παιδιά του ελληνικού beach volley και σε αγόρια και σε κορίτσια. Ως, αν όχι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής του beach volley που έχει αγωνιστεί εντός και εκτός συνόρων. Βαρύσεις. Με βάση τις επιτυχίες που έχεις κάνει εντός και εκτός συνόρων από αυτή την άποψη, μια συμβουλή που θα δίνεις στα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το πιο, πιο επαγγελματικά, το πούμε έτσι, με το άθλημα του beach volley. Το άθλημα του beach volley για αυτή τη στιγμή έχει, είναι πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω ότι και στην Ελλάδα ειδικά αναπτύσσεται πάρα πολύ στο κομμάτι του ερασιτεχνικού. Καλό θα ήταν να, να υπάρχει ανάπτυξη και στο αναπτυξιακό που στην πορεία θα μπορέσει να φέρει
παιδιά τα οποία θα μπορούν να ενταχθούν στις εθνικές ομάδες. Τώρα για τα παιδιά συγκεκριμένα, είναι, νομίζω ότι σίγουρα είναι πάρα πολύ όμορφο να το συνδυάζεις με το καλοκαίρι και με τη σάλα. Δηλαδή σε βοηθάει πάρα πολύ στο να εξελίξεις τεχνικά τις δυνατότητές σου, να παίξεις, να τις διασκεδάσεις. Είναι όλο όμορφο. Όμορφη η ατμόσφαιρα, έτσι το ξεκίνησα κι εγώ. Και στην πορεία τώρα, για να συζητήσουμε για να φτάσει σε υψηλότερο επίπεδο, εκεί αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ σκληρό, το οποίο πρέπει να παλέψεις συνεχώς με τα όρια σου και με τις δυνατότητές σου. Και αυτό θέλει σίγουρα στόχο και σίγουρα κίνητρο, για να πω το σωστή λέξη, τη μου motivation, κίνητρο, στο οποίο, επειδή συνεχώς καλείς να αντιμετωπίσεις δυσκολίες, θα πρέπει να κάτι να σε κινεί και να σε προτρέπει να τα δίνεις όλα, ας το πούμε έτσι. Σίγουρα θα το συνέστηνε για ξεκίνημα και για να περνάς όμορφα και να διασκεδάζεις, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο. Και όλα τα άλλα στην πορεία θέλουν πάρα πολύ αναζήτηση και προσπάθεια. Τέλεια. Γιώργος, ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Χαρήκαμε πάλι που σε είδαμε και να σε ξαναβλέπουμε πιο συχνά. Να είσαι καλά. Γεια σας.